Καλούμε τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Γρηγόρη Κεσαπίδη. Σεβαστοί πατέρες της Εκκλησίας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, νέοι και νέες, εκ μέρους του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο 11ο Παιδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών που γίνεται φέτος εδώ στη Χρυσούπολη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για μία ακόμα φορά γεμίσατε ένα γήπεδο και αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο για το μέλλον. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας το να μας στηρίζετε σε ένα τέτοιο δεσμό, διότι αποκτούμε και εμείς συνεχώς νέους υποστηρικτές. Φέτος λοιπόν βρήκαμε έναν πολύ θερμό υποστηρικτή, τον Δήμαρχο Νέστου, τον κύριο Τσοπανόπουλο, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά, διότι είχαμε μία άψογη συνεργασία για αυτή τη διοργάνωση. Ευχαριστούμε επίσης το Live Media για την κάλυψη σε όλες τις δράσεις της Παμοντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Ευχαριστούμε τους εθελοντές, τους γονείς και τους χωροδιδάσκαλους που εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους και κάνανε το ταξίδι και ήρθαν σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, που χωρίς αυτούς η αλήθεια είναι ότι δύσκολα βγαίνει κάθε εκδήλωση. Άφησα τελευταία τον Σύλλογο Ποντίον Έστου, τα μέλη του Συλλόγου Ποντίον Έστου και τον πρόεδρο, τον νέο πρόεδρο, τον Πάρετο Βασιλιάδη, οι οποίοι για ένα μήνα τουλάχιστον πυρετοδός έτρεχαν σε όλη τη Χρυσούπολη για να είναι σήμερα όλα τέλεια. Και φυσικά την νεολαία, την εθελοντική ομάδα της νεολαίας με τον συντονιστή τον Κώστα τον Γατζημιχαηλίδη. Μία μαχητική νεολαία, η αλήθεια είναι. Όπως είναι το επόμενο στάδιο, αν θέλετε, από αυτά τα παιδιά που παρακολουθήσαμε πριν λίγο. Αυτό το στάδιο, λοιπόν, είναι απόγονοι ενός γενοκτονημένου λαού. Γιατί είναι γενοκτονία. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τον όρο γενοκτονία, ώστε να το εμπεδώσουν ορισμένοι. Άρα, λοιπόν, μας δίνουν ένα πολύ δυνατό μήνυμα, ότι 100 χρόνια μετά είναι εδώ. Δίνουν το παρόν. 100 χρόνια μετά είναι αυτοί που δεν γενοκτονήθηκαν. Είναι το άνθος που ανθεί και φέρει κι άλλο.